περιοδικό, έχει κάτι φωτογραφίες. Καλά, προφανώς δεν χώρισε τώρα. Όχι, αλλά πότε έχει χωρίσει ο άνθρωπος. Οριστικά εννοώ. Λοιπόν, έχει κάποιες φωτογραφίες από το καλοκαίρι, το περιοδικό You, όπου είναι ο Φερεντίνος μαζί με μία κοπέλα. Οι φωτογραφίες είναι από τη Σκιάθο, τον Ιούλιο, 24/6. Τον Ιούνιο. Και είχαν πάει στο γάμο της Ασλάνογλου, ήταν καλεσμένη και το Δημοσθένη Πέπα. Μάλιστα. Ο Χρήστος Φερεντίνος ήταν καλεσμένος στο γάμο. Ήταν εκεί οι δύο καλεσμένοι, γνωρίστηκαν εκεί. Όχι. Α. Είχε πάει με την παρέα του ο Φερεντίνος. Κάποια στιγμή λοιπόν πήγε στην παραλία της Αγίας Ελένης, όπως γράφει το περιοδικό, μαζί με μια μελαχρινή κοπέλα. Μάλιστα. Και το περιοδικό έχει κάποιες φωτογραφίες. Να πούμε ότι οι φωτογραφίες στην παραλία δεν δείχνουν κάτι. Είναι μια κοπέλα. Μπορεί να είναι μια φίλη του, μια κολλητή του, η ξαδέλφη του. Στην δίπλα ξαπλώστρα. Ναι, έχει όμως κάποιες φωτογραφίες από το βράδυ. Από το Γλέντι, ναι. Από το Γλέντι με την ίδια κοπέλα που είναι αγκαλιά. Δεν, και πάλι δεν μπορείς να πεις ότι είναι και ζευγάρι. Είναι και μία που φαίνεται να της πιάνει το χέρι, αλλά δεν στο πιάνει και το χέρι, αλλά λέμε την αλήθεια κτλ. Εγώ σας πριν, γιατί μίλησα με τον Φερεντίνο. Και λέει ότι αυτή είναι η γυναίκα που του έκλεισε την καρδιά. Εγώ πήρα τηλέφωνο τον Χρήστο, όπως κάνουμε και τις περισσότερες φορές εδώ πέρα όταν διαβάζουμε ένα θέμα. Μου λέει, Σάσα μου. Από το 68 ξεκινάει το τηλέφωνο. Δόξα τω Θεώ, τα σηκώνουν όλοι τα τηλέφωνα. Δεν φοβούνται τίποτα, να ξέρεις. Γιατί είμαστε και έντιμοι άνθρωποι. Λοιπόν. Του λέω Χρήστο, δημοσιεύονται κάποιες φωτογραφίες στο You, μου λέει τι δείχνουν σας και τα λοιπά. Μου λέει κοίταξε να δεις, εγώ είχα πάει, μου λέει, στο γάμο με μια μεγάλη παρέα. Και πήγα και στην παραλία. Εγώ μου λέει δεν έχω κάποια σχέση. Αυτό θέλω να σου πω. Μάλιστα. Εγώ πάλι μίλησα με το περιοδικό You και συγκεκριμένα με την Τζόρτζη τη Σιρίχα, η οποία μου είπε λίγο το παρασκήνιο. Είναι η διευθύντρια του περιοδικού. Είναι η διευθύντρια του περιοδικού. Μου είπε λοιπόν το παρασκήνιο, το οποίο είναι το εξής. Εκεί είχαν πάει φωτογράφοι για το γάμο από όλα τα πρακτορία. Έβγαλαν φωτογραφίες, τα περιοδικά αγόρασαν τις φωτογραφίες του γάμου και τις δημοσίευσαν. Το πρακτορείο όμως Παπαδάκης Press είναι αυτό που είχε βγάλει και τις συγκεκριμένες φωτογραφίες, τις οποίες τότε τις αγόρασε το You σε αποκλειστικότητα, αλλά τις κράτησε γιατί δεν υπήρχε κάτι που να δείχνει ότι ο Φερεντίνος με την Παυλίδου χωρίζουν. Αλλά το περιοδικό τις αγόρασε και τις κράτησε τότε τις φωτογραφίες. Μετά λοιπόν την ανακοίνωση στην Real, το περιοδικό σήμερα βγάζει τις φωτογραφίες. Αυτό που έχει σημασία. Σωστό που δεν τις δημοσίευσε. Πολύ σωστό. Μα αφού ένας άνθρωπος ήταν παντρεμένος. Που έχει σημασία και θα σας αρέσει πολύ αυτό που σας πω. Ήταν παντρεμένος, δηλαδή πώς θα βγάλει τις φωτογραφίες. Καλά, εννοείται αυτό. Δεν μπορεί να το κάνεις. Σε πάει μέσα. Είναι, δεν το συζητάμε. Το σημαντικό ποιο είναι. Ότι υπήρχε μια στιχομηθεία μεταξύ του φωτογράφου και της Τζόρτζια Σιρίχα, της διευθύντρια του περιοδικού, που του λέγε ρε εσύ, η Παυλίδου είναι. Βρε, δεν είναι η Παυλίδου. Ναι, μοιάζει με την Παυλίδου. Η Παυλίδου είναι, το λέμε γιατί μοιάζουν πολύ. Την ίδια περίοδο η Σοφία έκανε τον μπαμ στο χιτήριο, δεν ήταν μαζί. Αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό. Κανείς δεν λέει ότι σήμερα, 4-5 μήνες μετά, ο Φερεντίνος μπορεί να είναι με αυτή η κοπέλα ή ότι. Και δεν ξέρουμε και αν η κοπέλα αυτή είναι με κάποιον άλλον επίσης. Έτσι, μπράβο, ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Εμείς κρατάμε αυτό.